Και γίνεται ακόμα καλύτερη όταν άνθρωποι που ξέρουν πολλά έχουν τη χαρά και την επιθυμία να θέλουν να τα μοιραστούν μαζί μας για να μας βοηθήσουν να νιώσουμε καλύτερα. Και τι εννοώ με αυτό. Σας είχα υποσχεθεί ότι μία σειρά από γιατρών θα βρίσκεται κάθε εβδομάδα κοντά μας, διαφορετική ο καθένας στο είδος τους, για να μας δίνουν χρήσιμες συμβουλές για το πώς θα κάνουμε τη ζωή μας ωραία. Κοντά μας σήμερα λοιπόν έχουμε τον κύριο Φραγκίσκο Ξυπνητό, χειρούργο ορθοπαιδικό και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ο οποίος μετά από δική σας επιθυμία και δική μου παράκληση, γιατί πολλοί από εσάς μου ζητήσατε οπωσδήποτε έναν ορθοπαιδικό κοντά μας, θα βρίσκεται δίπλα μας κάθε εβδομάδα για να μας δίνει χρήσιμες, χρηστικές συμβουλές, κατανοητές σε όλους εσάς και για τις νέες εξελίξεις πάνω στα θέματα ιατρικής που τον αφορούν, αλλά και για ήδη υπάρχουσες γνώσεις που θα βοηθήσουν εσάς να καταλάβετε πολλά πράγματα για τα προβλήματα υγείας που σας ταλαιπωρούν. Για να μην μονολογώ όμως, εγώ μια και η ημέρα είναι σήμερα αφιερωμένη στο Φραγκίσκο, θα ήθελα να τον δούμε και να τον καλησπέρισουμε. Φραγκίσκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ευαγγελία. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ κοινό θέμα, το οποίο αφορά την αρθροπλαστική του γόνατος, όπου είναι μια επέμβαση πάρα πολύ συχνή, εξαιτίας της συχνότητας με την οποία προσβάλλεται αυτή η άρθρωση από διάφορες παθήσεις. Να σε ρωτήσω κάτι, εγώ τώρα ακούω αρθροπλαστική γόνατος, κοινή πάθηση, όμως εγώ επειδή δεν ξέρω τίποτα, θα ήθελα να μου πεις αρχικά τι είναι η αρθροπλαστική γόνατος. Σωστά. Η αρθροπλαστική γόνατος είναι, και γενικότερα η αρθροπλαστική, είναι η αντικατάσταση των αρθρικών επιφανειών που συμμετέχουν στην δημιουργία μιας άρθρωσης, είτε της μίας είτε και των δύο, συνηθέστερα και των δύο, και ο σκοπός της είναι να ανακουφίσει από τα συμπτώματα των ασθενών. Ποιες είναι οι ενδείξεις, πώς θα καταλάβω ότι εγώ έχω αρθροπλαστική? Ότι χρειάζεσαι. Ότι χρειάζομαι αρθροπλαστική, σωστά. Αρθροπλαστική θα καταλάβεις ότι χρειάζεσαι όταν πλέον τα συμπτώματα και τα σημεία από την πάθηση από την οποία πάσχεις έχουν γίνει πλέον ανυπόφορα, δεν ανταποκρίνονται σε συντηρητική αγωγή και θεραπεία και κυρίως περιλαμβάνουν τον πόνο, περιλαμβάνουν την διαταραχή της λειτουργικότητας της άρθρωσης, τη διαταραχή του άξονα της άρθρωσης και γενικά τη μειωμένη λειτουργικότητά της. Μάλιστα. Ποιες είναι οι αιτίες που προκαλείται αυτή η πάθηση? Που εννοείς που θα φτάσουμε να φθαρεί η άρθρωση του γόνατος για να τις κάνουμε αρθροπλαστική? Είναι πολλές οι αιτίες. Συνηθέστερη είναι η οστεοαρθρίτιδα. Είναι αυτό που ο κόσμος ξέρει φορά του αρθρικού χόνδρου. Επίσης, μπορεί να οφείλεται σε ανοσολογικά ρευματολογικά νοσήματα. Επίσης, μπορεί να οφείλεται σε τραυματισμό, δηλαδή κάποιος να έχει χτυπήσει το γόνατό του και μετά από κάποιο διάστημα να αναπτύξει αρθρίτιδα. Σε παθήσεις του κολαγόνου, επίσης μπορεί να εμφανιστεί μετά από μία σύψη ή και δυστυχώς, και όχι τόσο συχνά βέβαια, ευτυχώς, μετά από ογκολογικά περιστατικά. Και για πες μου λίγο, ποιος είναι ο ορισμός της αρθροπλαστικής γόνατος? Ναι, να πούμε γενικά ποιος είναι ο ορισμός της αρθροπλαστικής. Είναι η αντικατάσταση ή της μίας ή και των δύο αρθρικών επιφανειών που συμμετέχουν στη δημιουργία μιας άρθρωσης. Έτσι, λίγο ιστορικά στοιχεία να πούμε ότι οι πρώτες αποκρίσεις αρθροπλαστικής γίνανε τα τέλη του 18ου αιώνα και περίπου η αρθροπλαστική γόνατος έχει μία διάρκεια ζωής, δηλαδή πραγματοποιείται περίπου γύρω στα 60 χρόνια, με τα τρέχοντα στοιχεία από τις ΗΠΑ να αναφέρουν ότι ετησίως γίνονται λίγο κάτω από 300.000 κιλοβάσκου χρόνο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ξέρεις τώρα εγώ τι θα ήθελα να μου πεις. Πώς θα καταλάβω εγώ ότι χρειάζομαι αρθροπλαστική γόνατος? Ναι, ποιες είναι οι ενδείξεις? Πολύ καλή ερώτηση. Η αρθροπλαστική γόνατος πρέπει να εφαρμόζεται για να είναι επιτυχής μόνο όταν και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι συγκεκριμένες ενδείξεις. Οι ενδείξεις έχουν να κάνουν με έντονο πόνο στην άρθρωση που πάσχει, με διαταραχή του άξονα της άρθρωσης, με παραμόρφωση της άρθρωσης, με εν γέννη διαταραχή της λειτουργικότητάς της. Άρα λοιπόν, όταν τα πράγματα αυτά δεν μπορούν να υποχωρήσουν με τη συντηρητική αγωγή, τότε μπαίνει η ένδειξη της αρθροπλαστικής. Τα αίτια που προκαλούν αυτή την κατάσταση?
Σαφώς. Είναι πολλές οι παθήσεις που συμμετέχουν. Κυρίως είναι η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Είναι μετατραυματικές καταστάσεις. Επίσης, μπορεί να οφείλεται σε φλεγμονώδεις παθήσεις, σε συμπτικές καταστάσεις και σε φόβους. Μάλιστα. Η εξέλιξη αυτής της διαδικασίας, ποια είναι αυτής της εγχείρησης? Ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε όχι την ακροπλαστική γόνατος, που δίνουμε κάποιες βασικές πληροφορίες, αλλά να πούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που είναι η αιχμή αυτή τη στιγμή της ορθοπαιδικής χειρουργικής σε σχέση με την ακροπλαστική γόνατος. Και η αιχμή έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας, δηλαδή με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και με τη βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών. Ουσιαστικά γυρνάμε μία σελίδα στην ακροπλαστική γόνατος. Γιατί? Γιατί πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να δημιουργούμε εξατομικευμένες προθέσεις. Τι εννοώ εξατομικευμένες προθέσεις? Δηλαδή τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε να είναι ειδικά, να είναι εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή. Πολύ ενδιαφέρον. Και ποια είναι η ανάγκη που μας οδήγησε στο βήμα που μας περιέγραψες πριν? Η ανάγκη που μας οδήγησε σε αυτό το βήμα είναι σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι ότι η ανατομία είναι διαφορετική από μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας. Άρα λοιπόν έχουμε διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικές μορφολογίες στα γόνατα μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας. Το άλλο είναι ότι είναι διαφορετική η μορφολογία και η ανατομία ειδικότερα του γόνατος από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όχι μόνο διαφορετικά από φίλο σε φίλο, αλλά από άνθρωπο σε άνθρωπο που έχει να κάνει είτε με τη φυλή, είτε με το ύψος του, με το πάχος του. Όλα αυτά αλλάζουν τις δομές. Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό είναι ότι η μακροβιότητα της αρθροπλαστικής, δηλαδή το πόσο θα κρατήσει η αρθροπλαστική και πόσο θα εξυπηρετεί τον ασθενή στην οποία την έχουμε εφαρμόσει, έχει να κάνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με την αρτιότητα της τοποθέτησής της. Άρα λοιπόν αυτή η νέα τεχνική μας παρέχει υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης των υλικών μας. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί θέλω να μάθω πολλά πράγματα για αυτό το ενδιαφέρον θέμα που μας περιγράφεις. Εμείς πώς αναγνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες αυτές με ακρίβεια? Υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο εφαρμόζουμε για να μπορέσουμε να αναπαράγουμε την ανατομία του κάθε ασθενού και να μπορέσουμε να φτιάξουμε τους ειδικούς οδηγούς που χρησιμοποιούμε, τους εξατομικευμένους οδηγούς μαζί με τα προπλάσματα. Ένα παράδειγμα εξατομικευμένου οδηγού και προπλάσματος βλέπετε εδώ, όπου εδώ αναπαριστάται η κνήμη ενός ασθενούς με τις λεπτομέρειες, τα οστεόφυτα που πιθανόν έχει και τις αλλοιώσεις στο χόνδρο. Και εδώ είναι ο οδηγός, ο εξατομικευμένος οδηγός, ο οποίος εφαρμόζεται μόνο στο συγκεκριμένο ασθενή για τον οποίο έχει γίνει η διαδικασία, την οποία θα σας πω. Ο ασθενής υποβάλλεται σε αξονική τομογραφία με κάτω από ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, όπου απεικονίζεται το ισχύο, το γόνατο και η υποδοκνημική. Τα στοιχεία αυτά στέλνονται στο εξωτερικό, σε ένα εξειδικευμένο κέντρο, το οποίο τα επεξεργάζεται και σε συνεργασία των εκεί επιστημόνων με τον θεράποντα χειρουργό, διαμορφώνονται αυτές οι πολύ εξειδικευμένες και εξατομικευμένες προθέσεις και οδηγοί, τους οποίους εφαρμόζουμε διεγχειρητικά. Και αυτό διαφοροποιεί την συγκεκριμένη τεχνική από την τεχνική που μέχρι τώρα εφαρμόζεται, όπου οι οδηγοί είναι κοινοί για όλους τους ανθρώπους και έχουν βγει για ένα μέσο όρο κάθε πληθυσμού. Μας έχεις μοιήσει τόσο πολύ ωραία σε αυτό το θέμα, που εγώ θα ρωτήσω και άλλα πράγματα. Τι αλλάζει στο χειρουργείο? Πολύ ωραία ερώτηση. Τι αλλάζει στο χειρουργείο? Αλλάζει ότι πλέον όλος μας ο σχεδιασμός και όλη μας η φροντίδα έχει γίνει προεγχειρητικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μειώνεται ο χειρουργικός χρόνος, ότι μειώνονται η χρήση και ο αριθμός των εργαλείων που έχουμε στο χειρουργείο, άρα μικρότερος χειρουργικός χρόνος, μικρότερος αναισθησιολογικός χρόνος, λιγότερες επιπλοκές, μικρότερο τραύμα, λιγότερη αιμορραγία, καλύτερη εφαρμογή των υλικών, μακροβιότητα της πρόθεσης και καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα, διότι η πρόθεση όταν τοποθετηθεί σωστά, τότε ο ασθενής θα έχει ένα πολύ καλό εύρος κίνησης και ένα σταθερό γόνατο. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα.
Γιατί είναι εξειδικευμένη σε εμάς αυτή η διαδικασία? Γιατί ακριβώς αφορά τον καθένα από εμάς. Δηλαδή, αυτή η διαδικασία που θα γίνει περιπίν σε εμένα δεν μπορεί να εφαρμοστεί το αποτέλεσμά της σε εσένα, γιατί έχει να κάνει με το δικό μου γόνατο. Το οποίο δικό μου γόνατο έχει υποβληθεί στη διαδικασία που είπαμε. Δηλαδή, της αξονικής τομογραφίας και της αναπαραγωγής των προπλασμάτων και των ειδικών οδηγών που εφαρμόζονται μόνο σε μένα. Επίσης, να πούμε ότι η διαδικασία αυτή, δηλαδή της αποστολής των στοιχείων και της λήψης αυτών εδώ των προπλασμάτων και οδηγών, κάνει περίπου 4 εβδομάδες. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση για απόψε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας, την περιέγραψη σου? Τα πλεονεκτήματα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι εφαρμόζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας κάνει τον προεγχειρητικό μας σχεδιασμό από πριν, την πρόθεση της ολικής του γόνατος. Άρα έχουμε μικρό χειρουργικό χρόνο, μικρό χρόνο αναισιολογικής χορήγησης φαρμάκων, μικρότερη τομή, λιγότερες κακώσεις στα οστά και στα μαλακά μόρια, καλύτερη εφαρμογή των υλικών και καλύτερο συνολικά λειτουργικό αποτέλεσμα. Πρέπει να ξέρεις, Ευαγγελία, ότι η ορθοπαιδική είναι από τις χειρουργικές ειδικότητες που έχει κάνει άλματα το τελευταίο καιρό και εξακολουθεί να κάνει άλματα και ουσιαστικά είναι μία από τις ειδικότητες που πηγαίνει χέρι-χέρι με την εξέλιξη και με την τεχνολογία. Εύχομαι να μην χρειαστείτε ποτέ να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία που μόλις μας περιέγραψε ο Φραγκίσκος. Αν όμως το χρειαστείτε ομιγέννητο, να ξέρετε ότι βρίσκεστε σε καλά χέρια. Την επόμενη εβδομάδα, πολλά περισσότερα και από τον Φραγκίσκο και από εμένα. Καλό σας βράδυ. Και να μην ξεχνάτε, η ζωή μας είναι πολύ, πολύ ωραία με τέτοιους εκλεκτούς συνεργάτες. Καλό βράδυ. Κυριακή. Μη σε νοιάζει όλα, θα είναι πληρωμένα. Αχ, να με μαζεύανε και μένα. Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Πες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Όλα στη ζωή σου είναι δανεικά. Χαμογέλα, φέρ σου ευγενικά. Στήριξε χαρούμενα μπορείς. Βες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Δεν είναι φωτεινή ρε παιδιά. Παιδιά μην τρελαίνεστε. Απ' το τίποτα ερχόμαστε. Στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι. Σιγά ο φιλόσοφος να μου.